Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Συζητάμε σήμερα ακόμα ένα νομοσχέδιο, ακόμα μια επιλογή πολιτικής, με την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον. Και το περιβάλλον ως αντικείμενο χαρτοφυλακίου με τη στενή έννοια, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον. Στην περίπτωση του νομοσχεδίου, στην περίπτωση των ΑΠΕ, αποδεικνύεται ότι είστε προστάτες στον καρτέλ της ενέργειας. Και πρέπει να θέσουμε τα βασικά. Δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα σχέδιο ΑΠΕ χωρίς χωροταξικό σχεδιασμό, χωρίς πλαίσιο προστασίας της φύσης, χωρίς δίκτυα, χωρίς ενεργειακές κοινότητες, χωρίς δημοκρατία, χωρίς αποθήκευση ενέργειας και χωρίς βεβαίως καταναλωτές οι οποίοι να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και να καταναλώνουν ενέργεια. Τίποτα από αυτά δεν έχετε κάνει και δυστυχώς οδηγείτε και αυτό το πεδίο σε αδιέξοδο. Γιατί το κάνετε αυτό? Προφανώς για να χωροθετηθούν όλα τα μεγάλα έργα ΑΠΕ χωρίς κανένα σχεδιασμό. Και αυτό κάνετε και βεβαίως δεν ολοκληρώνετε τα προεδρικά διατάγματα για τις περιοχές Natura 2000, ενώ είχατε παραλάβει από μας την ανάθεση των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών που αφορούσαν το συγκεκριμένο πεδίο. Και αφού αποκαλύπτεται όλο αυτό, μένετε αποκλειστικά με την προπαγάνδα. Φέρνετε μία ρύθμιση η οποία μετονομάζει τη ρήτρα αναπροσαρμογής και την ενσωματώνει, λέει, στην κειμενόμενη τιμή. Αυτά, να ξέρετε, το να βαφτίζετε το κρέας ψάρι, να υποκρίνεστε εσείς ότι δεν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής και ο κόσμος να καλείται να την πληρώσει, έχει πολύ κοντά ποδάρια ως τακτική. Και βεβαίως νομίζω ότι επίσης έχει πολύ κοντά ποδάρια ως τακτική να κάνετε ότι δεν ακούτε την ανεξάρτητη αρχή. Διότι εδώ πάρα πολλά έχουν ακουστεί σε αυτή την αίθουσα και τα προηγούμενα χρόνια για το σεβασμό των ανεξάρτητων αρχών. Αλλά να με συγχωρείτε, ο πάταγος από τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ακούστηκε πανελληνίως. Εντάξει, μπορεί να είναι μια τακτική να τα προσπερνάτε ή να τα υποβιβάζετε βεβαίως, αλλά πραγματικά μην νομίζετε ότι μένει εντύπωση από τις δικές σας τοποθετήσεις. Την εντύπωση όταν είναι τόσο εκοφαντικές οι τοποθετήσεις ενός ανθρώπου που είναι επικεφαλής ρυθμιστικής αρχής, τον οποίο και εσείς έχετε τοποθετήσει, είναι αυτές που μένουν. Και βεβαίως τίποτα για να ελαφρύνετε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 3,8 δις υπερέσοδα. Τώρα είναι καιρός αυτός να κομπάζουμε όταν υπάρχουν τέτοια αποτελέσματα. 4 δις το πεντάμινο, δηλαδή τι θα γίνει, 10 δις παραπάνω από τα προϋπολογιστέντα θα αφαιμάξετε μέχρι το τέλος του έτους. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Γιατί δεν το κάνετε? Όχι. Στα κατώτερα επίπεδα της, τα επιτρεπόμενα από την ΕΕ είναι 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Θα μπορούσατε να το κάνετε. Και σταματήστε, σας παρακαλώ, διότι δεν απευθύνεστε ούτε σε νήπια, ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε να γεμίσουν το ρεζερβουάρ και δεν καταλαβαίνουν. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ποσοστιαία ως προς το εισόδημά τους θα διευκολύνει τα χαμηλότερα εισοδήματα. Λέτε και ότι είναι πρόταση η οποία θα ευνοήσει τους πλουσίους. Εν πάση περιπτώσει. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ και σε ένα ζήτημα το οποίο άπτεται του ζητήματος των μεταφορών, διότι σήμερα είχαμε και απεργία στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Εμείς έχουμε καταθέσει μία πρόταση, την πρόταση για να πάει η μηνιαία κάρτα των αστικών μεταφορών στα 9 ευρώ. Είναι μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται ήδη στη Γερμανία και έχει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Το θέσαμε ενώπιον της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και είπε ότι θα το μεταφέρει στο Οικονομικό Επιτελείο. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει υπερέσοδα 4 δις. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να βρει 50 εκατομμύρια ευρώ για να εφαρμόσει αυτό το μέτρο? Θα πει βέβαια κανείς σε ποια λεωφορεία να μπαίνει ο κόσμος. Σε αυτά που δεν έχουν κλιματισμό, και λεωφορεία και μετρό και η ΣΑΠ. Αυτές τις μέρες είναι αυτά τα περιστατικά. Τους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο τους κατεβάσανε. Να μην σας πω για τα περιστατικά αυτανάφλεξης λεωφορείων, τα οποία τα έχουμε νοικιάσει με τη μέσο όσο θα πληρώνουμε για να πάρουμε καινούρια. Και έχουν όλα αυτά 700.000 στους 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα στην πλάτη τους. Για όποιο πρόβλημα προκύπτει, εσείς απαντάτε με τη στρατηγική της ιδιωτικοποίησης. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει πραγματικά αποτύχει
ανταγωδός σε διεθνές επίπεδο και φέρνεται τροπολογία η οποία επεκτείνει και το φυσικό αντικείμενο των ΚΤΕΛ και παρατείνει βεβαίως τη σύμβαση για ένα χρόνο. Ποτέ δεν έχετε σκοπό βεβαίως να προμηθευτείτε λεωφορεία. Παραλάβατε έτοιμο διαγωνισμό από εμάς για 750 λεωφορεία και τον πετάξατε στον κάλαθο των αχρήστων και αυτό είναι ενδεικτικό νομίζω της πολιτικής σας. Τώρα επιτρέψτε μου να κάνω και μία αναφορά στο εξής. Τις τελευταίες ημέρες πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και με πρώτο και τον κύριο Σταϊκούρα επικαλείται τον πίνακα του Ινστιτούτου Μπρίγκελ, ο οποίος δείχνει ότι η Ελλάδα έχει τις μεγαλύτερες δαπάνες για στήριξη της οικονομίας. Έτσι δεν είναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, κρύβεται όμως το δεύτερο πίνακα, ο οποίος είναι αναρτημένος εκεί. Βεβαίως, έχετε τις πρώτες δαπάνες στη στήριξη της εσχροκέρδειας, διότι εφαρμόζεται μόνο ένα μέτρο, το μέτρο της επιδότησης. Δεν χτυπάτε την ακρίβεια στην πηγή. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Και τον πίνακα θα μου επιτρέψετε να τον καταθέσω, διότι είναι πλούσιο σε σχέση με τις άλλες χώρες, κύριε Στρέκα, είναι πάρα πολύ φτωχό σε σχέση με τις πολιτικές που επιλέγει η δική μας χώρα. Η δική μας χώρα είναι μόνο στις επιδοτήσεις, απολύτως. Μια υποτιθέμενη εντολή στη ΔΕΗ να κάνει κάτι, δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνει, και μηδένει στο πηλίκο. Είναι η μοναδική πολιτική που επιλέγεται. Δηλαδή, τι, ο Έλληνας φορολογούμενος να εγγυάται την εσχροκέρδεια. Το κάνετε με το μεγαλύτερο όγκο σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έρχεστε εδώ και πανηγυρίζετε κιόλας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε τις στάσεις σας, να δείτε τι πολιτικές εφαρμόζουν οι άλλες χώρες και να δούμε αν έχετε οποιαδήποτε πρόθεση πραγματικά να χτυπήσετε το πρόβλημα στην πηγή. Θα ολοκληρώσω. Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μία επαναφορά της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα του τι έγινε το 2015. 30 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, μόνο. Είναι προφανές ότι σας τελειώνουν τα καύσιμα. Είναι απολύτως προφανές ότι συχαίνεστε αυτά που έγιναν το 2015. Δηλαδή, ούτε δημοψηφίσματα θέλετε, ούτε εκλογές μετά τη συμφωνία επιθυμείτε. Διότι για όλα όσα μας κατηγορείτε, προσέξτε, λέτε ότι κλείσαμε τις τράπεζες. Έχω εδώ δήλωση του κύριου Πικραμένου. Είχαμε σχέδιο, λέει, από το 2012 να κλείσουμε τις τράπεζες. Και αυτό το σχέδιο δυστυχώς το υλοποιήσατε κι εσείς. Ήσασταν με τη μεριά αυτών που πιέζανε για τη χρηματοπιστωτική ασφυξία τότε. Δεν τα ξεχνάει αυτό ο ελληνικός λαός και το απέδειξε. Ξέρετε, κύριε Χρυσομάλη, γιατί το απέδειξε. Διότι υπάρχουν και οι εκλογές τις οποίες δεν επιθυμείτε ποτέ να αναφέρετε. Οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, που αποτιμήθηκε η δική μας τάση και κατά τη διαπραγμάτευση και κατά το δημοψήφισμα και μετά. Βεβαίως, αυτή είναι η ιστορική παρακαταθήκη η δική μας. Εμείς παραλάβαμε μια χρεοκοπημένη χώρα. Είχατε καταφέρει να τη χρεοκοπήσετε όπως χρεοκοπείτε και το κόμμα σας αυτές τις ημέρες. Τη βγάλαμε από τα μνημόνια και νομίζω ότι αυτό εκτιμάται και εκτιμήθηκε ιστορικά. Τέλος, δεν πρέπει να σας κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική. Κύριε Σκρέκα, επιθυμείτε αυτοδυναμία κατά τα λεγόμενα του κ. Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Επιθυμείτε αυτοδυναμία, μάλιστα. Άρα υπάρχει μία βεβαιότητα. Ότι από την απλή αναλογική δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Ακούσαμε και τον καλοσυνάτο κύριο Κωνσταντινόπουλο πριν να λέει ότι δεν θα υποστηρίξουν τον κύριο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία. Άρα τι έχουμε, το πρωτοφανές για τα ελληνικά πολιτικά χρονικά, έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό που να δηλώνει ρητά ότι δεν μπορεί να είναι αυτός πρωθυπουργός μετά την επερχόμενη κάλπη. Θέλετε αυτοδύναμη. Μάλιστα, εμείς λέμε ισχυρή εντολή στο ΣΥΡΙΖΑ, πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας. Μη σας κάνει λοιπόν εντύπωση, διότι αν τα βάλετε τα νούμερα κάτω, αυτά θα είναι και στα καλύτερα σας όνειρα 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι σε αυτή την αίθουσα την επόμενη μέρα. Ο δρόμος λοιπόν έχει ανοίξει, τα πολιτικά σας αδιέξοδα και η πολιτική σας απομόνωση αποτυπώνεται κάθε μέρα, την ομολογείτε. Κατά λάθος ή επίτηδες δεν ξέρω, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι, της Νέας Δημοκρατίας και καλά θα κάνετε να τη συνειδητοποιήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.